Αν θέλετε για να ακούει, για να καταγράψει. Κύριοι συνάδελφοι, για να καταγράψει στα πρακτικά πρέπει να μιλάτε στο μικρόφωνο. Είναι μια ερώτηση, επειδή βλέπω τον αγαπητό Ανδρέα τον Λοβέρδο για δεύτερη φορά να επιχειρηματολογεί. Τότε γιατί από το 2001 που έχει ψηφιστεί, έχει προσδιοριστεί η συγκεκριμένη διάταξη του συντάγματος και μέχρι τουλάχιστον το 2012 που Πασόκ και Νέα Δημοκρατία είχαμε πάνω από 200 ψήφους, δεν είχε ψηφιστεί ο νόμος για την ψήφο των αποδήμων. Θα σας πω. Δεν ρώτησα σας, κύριε Βλεύρη. Κύριε Ραγκούση, αγαπητέ φίλε Γιάννη, εγώ μιλάω με ειλικρίνεια. Γιατί και εγώ ήμουνα ένας από εκείνους του κόμματός μου που είχαν αποκρούσει τη λύση αυτή. Και είχαμε κάνει λάθος. Άρα υπάρχει αλλαγή θέσης. Κάνω αυτοκριτική. Άρα υπάρχει αλλαγή θέσης σε σχέση με τη θέση του Πασόκ και διαχρονική. Οι θέσεις που υποστηρίζουμε είναι θέσεις σωστές, συνταγματικά δόκιμες και αν υπάρχει λόγος αυτοκριτικής, εγώ την κάνω την αυτοκριτική μου. Θα έλεγα ότι για τη θεματολογική ενότητα που συζητάμε σήμερα, η παράταξή σας, Γιάννη μου, χρωστάει αυτοκριτική σε 10 σημεία. Αυτό, η ειλικρίνεια βοηθάει. Αν επιτρέπετε, κυρία Πρόεδρε, απλά εγώ η ειλικρίνεια, απολύτως σεβαστή και με χαρά την υποδέχομαι. Απλώς εγώ επισημαίνω, αγαπητέ Ανδρέα, ότι αυτό είναι ριζική αλλαγή θέσης της ιστορικής θέσης που είχα το Πασόκ. Προς την κατεύθυνση της απόλυτα σωστής θέσης. Ωραία.